Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τι γίνεται, νιώθετε ότι δεν σας στηρίζει το κράτος? Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα που έχετε θίξει τώρα με το ρεπορτάζ με τις ελεύθερες περιοχές Αμοχώστου. Ναι. Στην Αμοχώστο οι εκδηλώσεις γίνονται από το δικό μας το σύνδεσμο σε συνεργασία με άλλους οργανωμένους φορείς και το ίδιο πράγμα θα ακολουθήσει στην Πάφο, αφού οι καθαρά τουριστικές πόλεις φαίνεται ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν, όχι μόνο λόγω εποχικότητας, αλλά λόγω και πολύ χαμηλής κίνησης που υπάρχει. Είναι ακριβώς στο ίδιο μοτίβο που δουλεύουμε μαζί με τους συναδέλφους στην Αγία Νάπα για να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει να γίνει, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν τουλάχιστον την επόμενη τουριστική περίοδο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από πλευράς του κράτους περιορίζονται μέχρι το τέλος Αυγούστου. Εμείς αυτό που ζητούμε είναι η διεύρυνση των προγραμμάτων στήριξης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όπως συμβαίνει και σε άλλες επιχειρήσεις. Αυτό που ζητούμε είναι η επέκταση του χρονικού περιθωρίου αποπληρωμής των ενοικίων, γιατί ξέρετε ότι το Σεπτέμβριο τελειώνει και θα αρχίσουν ο κόσμος να βγαίνει έξω. Ήδη στέλνουν και επιστολές οι ιδιοκτήτες των υποστατικών. Περαιτέρω ζητούμε στήριξη και από πλευράς των Δήμων, γιατί οι αποφάσεις που έχουν πάρθει για στήριξη των επιχειρήσεων από πλευράς των Δήμων ήταν από την Ένωση Δήμων και ήταν ένα μοντέλο το οποίο βοήθησαν όλη την Κύπρο. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο αυτές καθαρά τουριστικές περιοχές και εποχιακές, όπως είναι οι ελεύθερες περιοχές Αμοχώστου, η πόλη Χρυσογούς και η Πάφος, πρέπει να δοθούν ειδικά μέτρα στήριξης για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ποια μέτρα θα μπορούσαν να δώσουν οι Δήμοι και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις? Οι Δήμοι, εμάς ακόμα στην Πάφο, δεν έχουμε δει τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγείλει. Ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει από την Ένωση Δήμων, αλλά σε όλες τις πόλεις της Κύπρου ένας Δήμος αποφασίζει για τα μέτρα και τα δημοσιοποιεί όταν θέλει. Ναι. Εμείς ακόμα στην Πάφο, ήδη μιλούσαμε και με δημοτικούς άρχοντες εχθές, ακόμα δεν έχουμε στα χέρια μας την απόφαση πώς θα στηριχτούν τα κέντρα αναψυχής, εκτός από κάποια αφαιρέσεις από τα ενίκια τραπεζοκαθισμάτων σε δημόσιους χώρους. Ναι. Έχουμε εικόνα για το αν υπάρχει οριστικό κλείσιμο επιχειρήσεων εκεί στην Πάφο, κύριε Θρασιβούλου? Οριστικό κλείσιμο υπάρχει στις δύο επαρχίες τις οποίες μιλούμε τώρα. Ήδη τα περισσότερα κέντρα αναψυχής τα οποία δουλεύουν μόνο με τουρισμό είναι κλειστά. Άλλα είχαν ανοίξει μετά από πολλές δηλώσεις ότι θα έρθει τουρισμός, ανοίγουν τα αεροδρόμια στις 15 του Ιούνιου, ανοίγουν στις 20, πάμε Ιούλιο, πάμε Αύγουστο. Ενώ εμείς ελέαμε στους επιχειρηματίες να κάνουν υπομονή, να βλέπουν τα πράγματα με την πραγματικότητα τους. Όπως ο κάθε επιχειρηματίας προσπαθεί να εργαστεί και να επιβιώσει, και εμάς πάρα πολλοί επιχειρηματίες έγιναν θύματα ανακοινώσεων, ανοίξαν τις επιχειρήσεις τους και μετά αναγκαστήκαν να τις κλείσουν. Κύριε Θρασιβούλου, αυτή τη στιγμή λειτουργούν γύρω στο 60% των κέντρων αναψυχής και η ανησυχία μας είναι τι θα γίνει μετά το τέλος του Αυγούστου. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλοι μας, και στην πόλη Χρυσογούς και στην Πάφο στις συνελεύσεις που είχαμε, έχει διαφανεί ότι ναι, το Σάββατο και την Κυριακή οι παραλιακές περιοχές κατακλείζονται από Κύπριους και τους ευχαριστούμε και που στηρίζουν τις επιχειρήσεις των κέντρων αναψυχής σε όλη την Κύπρο. Θα διακινηθεί ο κόσμος τον Αύγουστο. Τι γίνεται μετά τις 30 Αυγούστου? Ναι, γιατί η καλοκαιρινή περίοδος αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργούσαν και το υπόβαθρο για να
μείνουν εν ζωή επιχειρήσεις μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο και μιας και είναι χαμένη φετινή, τότε υπάρχει πρόβλημα. Εμάς ανησυχούν μας πάρα πολλά, ήδη στο Υπουργείο Τουρισμού, όταν επέρνουν οι αποφάσεις για στήριξη και επιδότηση των φύσεων της Κύπρου, είτε στην Ελλάδα ή άλλους προορισμούς, ενώ οι άλλες χώρες προτρέπαν τον κόσμο τους να μείνει στη χώρα τους για τουρισμό, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί ακόμη και ο Αύγουστος, εάν ο Κύπριος επιλέξει να επισκεφτεί τη διπλανή μας χώρα, την πατρίδα μας, την Ελλάδα, και πώς θα μείνουν στην Κύπρο. Μάλιστα. Κύριε Θρασιβόλου, κλείνοντας, πείτε μας, θα κάνετε εκδήλωση διαμαρτυρίας, αυτό σας συμφέρει με κάποιο τρόπο? Αφού μετά αφού είναι ελιγμένη η απόφαση, μετά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που έχει προγραμματίσει η Ομοσπονδία στις ελευθερές περιοχές Αυγούστου, θα συνεχίσει και στην ΠΑΦΟ και μετά θα συνεχίσουμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλες οι καθαρά τουριστικές περιοχές για να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε για τα μέλη μας, για τους ανθρώπους, για τις οικογένειες τους, για τους εργαζόμενους στον κλάδο το δικό μου. Πότε θα κάνετε αυτή την εκδήλωση, ξέρετε? Όχι, χτες ήταν η τελευταία συνάντηση που έγινε με τον αρχηγό του Δημοκρατικού Συναγερμού στις Ελεύθερες Περιοχές Αυγούστου. Σήμερα είναι έτοιμοι για να προχωρήσουν την Πέμπτη. Έχουμε εμείς άλλες διεργασίες με τους υπόλοιπους συνδέσμους καταστηματαρχών τις επόμενες μέρες. Κατά πάσα πιθανότητα, την επόμενη μέρα, ύστερα μετά από δύο μέρες μετά την Αγιάννα, Παμπροταρά, θα προχωρήσει η ΠΑΦΟΣ και θα αποφασιστεί από κοινού πότε θα πάμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.